Τρόικα το πρωί, το ίδιο κομμάτι ο Χρήσανθος. All About Harrison Air το απόγευμα μετά τις 5.30, το ίδιο κομμάτι ο Χρήσανθος. Φεύγει από το στούντιο, μας αφήνει και εμάς το ίδιο κομμάτι. Θα νομίζω ότι δεν έχουμε δικαίωμα να παίζουμε άλλα τραγούδια σε αυτό το ραδιόφωνο και έχουμε μόνο αυτό. Είσαι στον αέρα. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, ρε Νίκο Μοσκοβίτη. Ωραία, ξεκινήσει η εβδομάδα σου. Τέλειο, μπορεί να γίνει έτσι κάθε εβδομάδα. Είναι το ιδανικό να γίνει αυτό. Άρα πολύ καλά πας. Τρεις φορές είμαι καλά, με τρεις την παλεύω. Με τρεις σε κομπλέ. Ναι, ναι, αλλά να τις κάνουμε και τέτοιο, δηλαδή τώρα μην έχουμε Παρασκευή τώρα. Ναι, δηλαδή, βλακιά. Φάρτε κάτι Παρασκευούλα εκεί, κανένα κυπελάκι. Βάλε λίγο εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Ο Νίκος έκλει τη Δευτέρα, ναι. Την Τρίτη έπαιζε ο Άρης, χθες ναι. Έπαιζε ο Πάοκ με την Τζιό. Βάλε μια Παρασκευή, ξέρω εγώ. Εκεί στο κύπελο κάπου νομίζω παίζουν ένα τριήμερο αρχές Φεβρουαρίου, εκεί τις πρώτες δύο εβδομάδες, δεν είναι τα παιχνίδια. Πότε? Έτσι νομίζω. Πότε? Ένα τριήμερο. 4-5-6, δεν θυμάμαι πώς πάει. Το θετικό είναι ότι περάσαν και δύο ομάδες πολύ. Αυτό σου λέω. Είναι πάρα πολύ καλό. Την Παρασκευή κύπελο το Άρης, ξέρω εγώ, Λαμία. Τότε, ωραίο θα είναι. Ο Πάκ δεν παίζει μια Δευτέρα. Ω, φίλε, ναι. Έχει εμβόλυμη την άλλη εβδομάδα, φίλε. Άσε εμβόλυμη. Πέμπτη παίζουμε και δύο. 7 εσύ, 7,5 εγώ. Πέμπτη φυλάκια. Μετά παίζει Δευτέρα εσύ, νομίζω. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλό είναι αυτό, Νίκο. Δηλαδή αυτά πρέπει να γίνονται. Τέλεια. Αλλά Δευτέρα τι ώρα, γιατί είναι 5 και 4. Την τρώω μετά, είσαι με το 24. Περίμενε. Περίμενε, θα δώσουμε αμέσως απάντηση. Τι είναι, εντός έδρας, όχι, αποκλείται να είναι εντός έδρας. Εντός Δευτέρα. Εντός. ΠΑΟΚ TV δηλαδή. Ναι. 6 ώρα θα είναι τότε. 6 ώρα λες. Συνήθως τέτοια ώρα το βάζει το ΠΑΟΚ TV το σκηνικό του. Super League, περίμενε. Στο πολύ ωραίο site το οποίο έχει, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και... θα μας πεις τώρα τι γίνεται. Θα σου πω, περίμενε, κάτσε, έχω κάτι καλό, ρε. Περίμενε. Πανετολικός, εγώ παίζω. ΠΑΟΚ, ναι. ΠΑΟΚ Βόλος 6 ώρα, Δευτέρα 27 Ιανουάριο. Πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι ωραίο, φίλε. Πάρα πολύ καλό. Απλά λογικά θα πρέπει να είσαι πάλι εδώ. Είναι ωραίο. Όπως επίσης την Πέμπτη που θα παίζουν και οι δύο, από ό,τι ενημερώθηκα πάλι θα είσαι εδώ. Την Πέμπτη? Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Τι γίνεται, Νίκο? Ωραία μέρα σήμερα, ε. Ορίστε. Άντε, γιατί έχουμε γκόσρι, φίλε. Έχουμε γίνει εδώ πέρα. DIFM. Δεν μπορεί να παίξει όλο, βέβαια. Τι είναι? Ναι, ποιος είναι, ναι. Ναι, ποιος είναι, αν το είσαι εξελίξει, μ' αρέσει, θα πρέπει να πάρεις. Αυτό πρέπει να πέσει κάθε φορά όταν ανοίγεις γραμμή. Δηλαδή με το που παίρνει ένας φίλος, ναι. Ναι, ποιος είναι. Κοφτώ όμως, γιατί δεν θα φάμε έσω. Ναι, ποιος είναι. Αστέρα Τρίπολης ΑΕΚ βλέπω στο 53-1-1. Το πρώτο παιχνίδι που ήταν εκείνη την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εντελώς τυχαία την ημέρα του αγώνα αποφάσισε ο Βιγιαννάκης ότι θα συναντηθούν φίλοι του. Ναι, και θα ξεκούραστη η ΑΕΚ στο τέτοιο, ε. Ναι, τώρα η Τρίπολη δεν θα έρθει κουρασμένη στην Τούμπα. 100%. Έμα, αλλίωση. 100%. Αλλίωση. Θα έρθει κουρασμένη η Τρίπολη. Κυριακή 6 ώρα. Τι γίνεται, φίλε, για πες, έχουμε καμιά διαρροή. Διαρροή. Έχουμε εκεί, διαρρέει ο ένας, διαρρέει ο άλλος, διαρρέει ο Δίνα, η τάδε λέει έτσι, ο Δίνα λέει αλλιώς. Ο Ατρίδης έστρωσε εκεί πέρα απόψε. Το βγάλω εγώ, πετάω το πάρω το λεφτό. Φίλε, δεν έχεις βγει καθόλου, βγες μας τι γίνεται. Κάνω μια σούμα. Βγες λίγο. Βγες λίγο. Ναι. Παραγγείλανε, φάγανε, κάνανε. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ό,τι θες. Το σκηνικό δηλαδή σήμερα από πλευράς Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ολοκληρώθηκε. Ναι. Οπότε από εδώ και πέρα πάμε στα άλλα αρμόδια όργανα, δηλαδή ξέρω εγώ. ΕΠΟ. Ακόμα νομίζω όχι, δεν πάμε εκεί. Θα πάμε όμως. Έχουμε και υπομνήματα. Πρώτα θα πας στη Λίγα και μετά θα πάει στην ΕΠΟ. Αχα. Αυτό θα μας απασχολεί για κανένα μήνα ακόμα. Σίγουρα. Μη σε αγχώνει. Και παραπάνω λέω. Και παραπάνω, μήπως μέχρι τα playoff. Και που πρέπει λέω να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την Ξάνθη. Ναι. Το θέμα είναι πλέον η Ξάνθη που λέει ότι εμείς ενημερώσαμε λέει τηλεφωνικά. Εμείς πήγαμε τηλέφωνο. Εντάξει. Το σημαντικό είναι ότι συζητάμε μόνο για ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το καλό. Δηλαδή κάνουμε κουβέντα για το προϊόν και το ποδόσφαιρο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όλους. Ένθεν και ένθεν. Έτσι ωραία περνάμε, είναι ωραίο να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Είναι πολύ ωραία και όσα γίνονται και στο κύπελλο αυτό το τρίμερο, έτσι χωρίς βαρ. Πολύ ωραία πράγματα. Και με τον Άγγελ, με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Πέροχα, και με τον Βόλο και με τον Ανδρόμητο και εκεί γίνανε πραγματάκια. Είναι πολύ ωραία τα πράγματα που γίνονται. Πραγματικά. Γενικότερα. Δεν θέλανε βαρ, Νίκο, κάποιοι. Δεν θέλανε. Κοίταξε, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ σου έχω πει, τα λέγαμε και πέρσι. Οπουδήποτε μπορεί να μπει η τεχνολογία πλέον, κάνει καλό. Από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να έχει τεχνολογία παντού. Προς την πλευρά του δικαίου, να μηδενίσεις την πιθανότητα λάθους δηλαδή, είναι θετικό. Το θέμα είναι ποιος διαχειρίζει την τεχνολογία. Το θέμα είναι, εκτός από αυτό, συμφωνώ, ότι ο τρόπος τον οποίο χειριζόμαστε το VAR, ναι, επειδή είναι κάτι καινούριο, ναι, που δεν το ήξερε κανένας, ναι, το μαθαίνουμε μέσα από τη διαδικασία. Δεν είναι εύκολο. Στο εξωτερικό δεν είναι κάτι καινούριο, δηλαδή. Φυσικά, γιατί στο εξωτερικό δηλαδή, το χρησιμοποιούν. Στην Αγγλία έχει γίνει μια γκέλα, νομίζω, πριν λίγο καιρό. Με τη Λίβερπουλ. Είναι μια διαδικασία η οποία, όπως και να το κάνουμε, θέλει κάποιο χρόνο για να το καταλάβουμε όλοι.
Και αυτοί οι οποίοι το χειρίζονται. Και επειδή τα δικά μας παιδιά φαίνεται δεν τα παίρνουν εύκολα τα γράμματα στο VAR. Έτσι δείχνουν τουλάχιστον. Λογοφίλω ότι έχουν εκμηδενιστεί. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι συνθήκες του λάθους. Έχουν βελτιωθεί. Ρε φίλε, δεν υπάρχουν πλέον πολλές δυνατότητες να γίνει λάθος. Ναι, αλλά γίνονται πάλι. Αυτό είναι το θέμα. Ρε φίλε, αυτό σου λέω. Αυτό έχει να κάνει αυτό που σου λέω πριν. Με τη διαχείριση του βάρου και τον τρόπο τον οποίο το χρησιμοποιούμε. Δεν μπορούμε να τα αλλά σε γενικές γραμμές, τα λάθη έχουν περιοριστεί πάρα πολύ σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Χωρίς VAR. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Μάλιστα. Έτσι και το ποιο το θέλω, είναι γνωστό. Τι να κάνουμε. 2-3-10-2-7-3-8 για εκπομπή που δεν έχει όνομα. Ψαχνόμαστε λίγο. Είμαστε σε μια φάση έτσι, από τη στιγμή που άλλαξε και η μετοχική σύνθεση της εκπομπής. Μιας που μιλάμε για μετοχικές συνθέσεις, είμαστε σε φάση αναζήτηση ονόματος. 2-3-10-2-7-3-8 για γραμμές είναι διαθέσιμες μέχρι και τις 7.30 που θα είμαστε παρέα για εσάς. Εντάξει, Νίκος Μοσκοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Ένα δίδυμο που αγαπήσατε τα προηγούμενα χρόνια. Το είχατε αγκαλιάσει, είναι η αλήθεια, σφιχτά. Σαββατοκύριακα, καθημερινές, τρεις φορές την εβδομάδα, τέσσερις ενίοτε. Θα πάμε για πέντε, Νίκο, αλλά αυτά είναι ένα, βλέπεις. Να, όχι ένας αγώνας, όχι ένα παιχνίδι, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο. Έτσι το επόμενο πέντε, βήμα είναι να κάνουμε 7 σε 7. Η εμβόλυμη είναι την άλλη εβδομάδα, είπαμε. Ναι, την άλλη Πέμπτη. Και κάτσε, ρε φίλε, και είμαστε την ίδια μέρα. Αφού έχει εμβόλυμη, παίξε Τρίτη Τετάρτη. Δεν γίνεται, μας βάλαμε. Δεν εξηγέσαι έτσι. Και τους δύο. Έχουμε γραμμή όμως. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, ποιος είναι. Καλησπέρα στη γραμμούλα. Για να πάρω μια γραμμούλα. Ναι, ποιος είναι. Ναι, ποιος είναι. Ναι, παρακαλώ, ποιος είναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Από πού μας καλείτε. Από την εξωτική Ξάνθη. Α, ωραίο μέρος. Η αγαπημένη ωραίο. Μου πόλη. Ωραίο. Μάλιστα. Και η δικιά μου. Για τον, τον αφιγραντήρα καλείτε ή για το καταψυκτή. Από τα δύο. Όχι, κάθε προσφορά εγώ. Σουτζουκλουκούμ. Ωραίο το σουτζουκλουκούμ. Είναι πολύ καλό. Καλό. Ορίστε. Και καριώκες. Καλό. Καριώκες καλύτερα. Καλό. Καριώκες. Καριώκες. Καλός. Καριώκες. Οι καριώκες με κάτι άλλο είναι πολύ μικρή διαφορά. Πρόσεχε πώς δες τη λέξη. Ναι, γι' αυτό προσέχω, Στέλιο. Είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά τα οποία λέω. Πήγαμε, ρε φίλε, δηλαδή φέτος δύο φορές και δεν πήγαμε ούτε μία. Είμαστε πολύ λάθερ σε αυτό το κομμάτι. Δύο φορές έχουμε πάει φέτος στην Ξάνθη. Και ένα κουτί. Το θερμικό μαγαζί, πώς το λένε, ρε. Τον Εντίμ. Όχι, όχι, εκεί έχει τα σιροπιαστά. Η καρδιά είναι άλλο. Χατζη Παρασκευά. Χατζη μπράβο. Και δεν πήγαμε, ρε φίλε, δύο φορές πήγαμε. Και πέσαμε τα μούτρα να πούμε στους γύρους. Άσε με μωρέ τώρα. Τι λαθέρ που είμαστε κι εμείς. Έλα τώρα. Με ποιον να πήγες, με ένα που αρχίζει. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Αυτό, με λένε Γιώργο και τα παίζω όλα over 3,5 με αυτόν. Με αυτόν. Με αυτόν, αλλά. Με αυτόν πήγαμε, ναι. Τίποτα, φίλε, τίποτα. Τίποτα. Και δεν ψάξαμε το Μάνο Λάσκαρη εκεί πέρα, κυβερνείο και τα λοιπά. Τίποτα, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου λίγο να κάνουμε κανένα θέμα, κανένα συνέντευξη. Ο Μάνος Λάσκαρης μιλάει. Ο Μάνος, μπορεί να είναι και ο Νίκος εκεί. Ο Νίκο, δεν θα το λες Νίκο. Ο Νίκο. Γιατί έτσι ήταν στο Facebook, ο Νίκο. Ο Νίκο Λάσκαρης. Δεν το ψάξαμε και αυτόν, Άρη, τελειώνει μια πραγματικότητα. Αν κάνουμε κανένα θεματάκι αποκαλυπτικό. Τι έγινε στον Άρη τότε και τα λοιπά με την Τζόρτζια, ο χωρισμός. Μάνο μου, Νίκο Μάνο μου και τέτοια, ναι. Ο ψυχολόγος, η ζωή, το γραφείο που έχει ανοίξει, ρε παιδί. Πάνω στην Αθήνα λέει είναι. Ο Μάνος. Ναι. Ο Μάνο. Ναι, ναι. Ο Νίκο. Δεν ξέρω. Κάτι για το Μάνο άκουσα πρόσφατα. Ο Νίκο χώρισε με την Τζόρτζια. Δεν ξέρω. Η Τζόρτζια το χώρισε πρωτού. Μπορεί να ήταν και για άλλους λόγους, ναι. Πάει ο γάμος του 1 εκατομμυρίου. Πάει ο γάμος. Θα ξεχάσω εγώ τα αφιερώματα. Για τώρα. Για άλλους λόγους. Εκείνη η περίφημη φωτογραφία με την Τζόρτζια και τον Τρίφωνα και το γλυκό που κρατούσε ο Νίκο. Εντάξει, δεν ήταν τώρα. Ωραία, ωραία θέμα. Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο. Αφού δεν είναι δικά τα λεφτά, ρε φίλε. Και αυτό ατσόνταρε κάτι. Δεν γίνεται να μείνει τα δικά του, δεν τον πήρε από το δρόμο. Εντάξει. Δεν τον πήρε από το χομπινέ. Εντάξει, και αυτό κάτι θα είχε. Αλλά τα λεφτά ήταν τη Αλληνή. Ρε εσύ, μήπως εκεί στη Ξάνθη έχουν σταδιοδικό τηλέφωνο. Τα, πώς το λέγει ο άλλος, παλιό... τα ορφανά πορεύονται και χειρογνωμιούνται. Δομέσα. Δομέσα. Αυτοκρατορικό άθλημα. Έτσι, αυτοκρατορικό άθλημα. Τρομερό. Να πούμε αυτά. Ναι, ξέρω εγώ τι έγινε, τι έχεις να πεις άλλο να προσθέσεις στην κουβέντα. Όχι, βρήκα. Τι βρήκες? Τίτλο. Ποια βίβλο? Τίτλο, ποια βίβλο, ρε. Τι βίβλο, ρε. Τι τίτλο, ρε, Στέλιο, πες μας κι εσύ. Δεν είπες ότι ψάχνει τίτλο. Ψάχνουμε τίτλο, ναι. Ή θα κρατήσουμε. Κοίτα, αυτά τα σκύλο και γάτα του Χρήστο θα. Ή θα γίνουμε μπαλαντέρ πάλι με τον Νίκο, ή θα βρούμε κάτι άλλο. Θα δούμε τώρα.
Ο Νίκος έχει πει και το κόλο βάρε, μα είναι πολύ καλό. Δεν είναι όμως το ραδιοφωνικό. Το άκουσα εχθές. Ναι. Δεν είναι, δεν είναι. Θα το κάνουμε το κόλο, πώς είναι, COLO. Δεν γίνεται. Κόλο βάρεμα. Δεν είναι, πρέπει να το λέμε. Πώς θα λέμε, είναι εκπομπή COLO βάρεμα, δεν λέει. Άμα, γιατί ποιος θα έρθει. Λοκοβάρεμα. Ποιος, λοκοβάρεμα, ναι. Λοκοβάρεμα. Καλό. Η βαρεμένη, η αβαρία. Η βαρεμένη. Είναι πολύ καλό. Η αβαρία. Και ταιριάζει νομίζω. Ναι. Και ταιριάζει νομίζω και στην εκπομπή. Αβαρία, καλό. Καλό. Όχι, αβαρία δεν είναι. Τα αβαρία είναι εντάξει. Ραδιοφωνική αβαρία, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Ναι, ποιος είναι. Ναι, ποιος είναι. Και αυτό μπορεί να πει σαν τέλος εκπομπής, βεβαίως, εννοείται. Πολύ καλός ο τέλος εκπομπής. Βεβαίως. Όχι, μπορεί να το βάλεις και το άλλο. Ποιο? Τηλεφωνικός. Τηλεφωνικός, τι τηλεφωνικός. Είναι γιατί εδώ ολόκληρη άλλη ενημέρωση διάλεξε πρόεδρο τηλεφωνικά. Α, εσύ πάει. Κάνει τη γέφυρα για το θέμα το σημερινό που μα καίει τώρα εσύ. Εντάξει, ναι, σε καταλαβαίνω. Δεν μα καίει, εμά δεν μα καίει. Ναι. Εμά δεν μα καίει. Πολύ καλή ερώτηση του ακροατή. Εσένα γιατί σε καίει, καλά σου λέει. Σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, παιδιά. Σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πέσει πάνω από τη συγκεκριμένη υπόθεση, παιδιά. Τι να σου πω, δεν βλέπει. Χαμό γίνεται. Μπορεί να τη βγάλουμε την εκπομπή ΕΕΑ. Όλοι με αυτό ασχολούμαστε. ΕΕΑ. Η ΑΕΚ μπροστά, ο Βέρντε, για γέλια. Εμάς δεν μας καίει καθόλου. Εμείς είμαστε απλοί. Παρακολουθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο με ενδιαφέρον, ρε φίλε. Ενός θεάτρου, εντάξει. Εγώ το μόνο που είπα είναι ότι... Τι είπες, Στέλιο? Βοήθησε ο Θεός, ναι. Και την Τρίτη, ναι. Δεν τιμωρηθήκαμε. Για ποιο πράγμα λες? Δεν δίνω επόπτης, αφήνω επόπτης αυτό ναι, που αφήνει. Ναι. Πλέον σε ένα λεπτό όλοι στο γήπεδο έχουμε δει στα κινητά το πόσα μέτρα offside είναι. Φίλε, αν σήκωνε τη σημαία στο Λάρσον μπορεί να ήταν ακόμα στο γήπεδο και να περίμενε να φύγει. Και πες μου, ναι. Και πες μου εσύ, ναι. Πες μου εσύ ότι κάποιος με περισσότερα νεύρα, ναι. Με οτιδήποτε άλλο του πετάει μισό μπουκάλι νερό άδειο. Άλλη κουρομπίλια θα είχαμε πάλι. Και πέφτει κάτω αυτό. Ναι. Α, ούπονάω. Ναι, ρε φίλε. Πέφτει κάτω. Σοριάζεται και πέφτει κάτω. Ναι. Νομίζω ότι την ψηλιάσει και την ψηλιά. Ποιος... Αυτός. Ποιος θα έφταιγε. Ένα μηδέν. Αυτός. Ένα μηδέν. Λοιπόν, τα εξηγώ, ωραία. Και θα μας λέγανε μετά τέτοιοι. Θα μας λέγανε μετά οι Αργενοί Μαο Μαο, να πούμε και τέτοια. Οι κακοί φίλαθλοι. Οι κακοί φίλαθλοι και τα λοιπά. Ναι. Κατάλαβες. Ο άνθρωπος έχει δόλο. Δόλο φυσικά. Δηλαδή δεν γίνεται με το ίδιο τώρα. Εντάξει, το είδε και το και δεν σήκωσε τη σημαία. Δηλαδή δεν γίνεται. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Έχει δόλο. Όπως δόλο είχε και αυτό του Παναθηναϊκού. Δηλαδή αυτό που σφυρίζει τον Ισούα. Και αυτός, και αυτός, όντως. Ούτε. Και το φοβερό ούτε είναι. Το φοβερό, επειδή του Άρη δεν το είδαν από την αλήθεια, έτυχε να δω το μεσημέρι του Παναθηναϊκού. Ο Ινσούα, αυτός που τον καλύπτει, είναι στην πλάτη του, δεν τον βλέπει. Αλλά έχει πάρει χαμπάρι ότι καλύπτεται και φεύγει σφαίρα στον επόμενο. Γιατί σου λέει δεν γίνεται να το έχει σηκώσει αυτό, ρε φίλε. Είναι κανονικό γκολ. Έφαγε και κάρτα. Ούτε ο Τσουκαλάς δεν το σφυρίζει offside αυτό. Ναι. Ιντέγε. Ιντέγε. Και δε, πραγματικά δε. Τι αφήνει στην Ξάδη, σε εμάς στην Ξάδη είναι και δύο, δεν είναι ένας μόνο. Καλά δεν το είδες ρε Νίκο. Όχι, όχι, όχι. Δεν έτυχε να το δω, δεν έτυχε να το δω. Ο ορισμός του offside πραγματικά. Είναι offside κύριε και μάνο μου. Δηλαδή, θυμάσαι παλιά που λέγανε πιο offside πεθαίνεις. Ναι, όντως ήταν. Κάπως έτσι. Εγώ εντωμεταξύ δεν είδα το καρέ από την Κοσμοτέ μέχρι το ημίχρονο. Τελειώνει το ημίχρονο και έχω τον κάτω δίπλα. Εντάξει, εκνευρίστηκα με την απόφαση, οκ, δεν ξέφυγα στον αέρα, αλλά μόλις βλέπω το καρέ, φουρτουνιάζω πολύ άσχημα. Και αντιλαμβάνομαι και τον τρόπο με τον οποίο. Για ποιο λόγο ο Χρήσανθος είναι σκασμένος, γιατί τον έβλεπα. Ήταν, λέει, δεν γίνεται αυτό. Ήρθε μου άρπαξε το μικρόφωνο για να μιλήσει. Ενώ δεν έχει καμία πρόθεση να το κάνει. Εκεί αφήνει τα ακουστικά, λένε κάποιοι εμπειροί, δεν ξέρω εγώ. Ναι. Αφήνει τα ακουστικά, γυρνά από την άλλη για να μην πιάνει το μικρόφωνο πολλά πράγματα. Ξεσπάς για 3 δευτερόλεπτα το έκανα, και επιστρέφει. Το έκανα όταν κλείσαμε εκεί πέρα. Ναι, αυτό να σου πω, παιδί μου, ότι επιστρέφει μετά. Ποιο, δηλαδή σου έχει φύγει το νεύρο από μέσα σου με αυτά που βλέπεις και επιστρέφεις μετά στο κεφάλι. Δεν μπορούσα να σπάσω τη ροή της μετάδοσης. Σε μήχρονο το έκανα αυτό που είπες. Τι δευτερόλεπτα είναι, ρε φίλε, δεν σου λέω να αρχίσει την τελική. Να σου πω τώρα κάτι. Να φύγει ένταση. Στο συγκεκριμένο μάτι. Πάνω πάνω. Ο άλλος κάνει μανσέτα κανονική.
Ναι. Ο Λισγάρας, πώς το λένε. Λισγάρας και ο Μαλεζάς. Κανονική μανσέτα. Ναι, ναι. Ναι, μανσέτα κανονική, έτσι. Ναι. Βγάζει άμυνα. Μανσέτα. Και δύο πέναλτι σε ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Και δεν δίνει τίποτα. Βάλε τον επίλογο γιατί έχω κι άλλον που περιμένει. Ναι, ποιος είναι, η εκπομπή είναι. Ναι, ποιος είναι, ποιος είναι. Τελειώσαμε. Καταλήγουμε εκεί. Κρατάμε και προχωράμε. Να σε καλά, φιλαράκι μου, να σε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ό,τι κάνετε, καλησπέρα. Ό, γεια σας, τι κάνετε. Μια χαρά. Χαίρομαι. Θα αντέξετε και όλα, Σαριανάκη. Ναι, έτσι. Ο άνθρωπός μου. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόεδρος της Δημοκρατίας, άρρωστο Πετσί Αριανού. Λέει το ρεπορτάζ, αλήθεια είναι για την κυρία Σεγελαροπούλου. Τι λέει το ρεπορτάζ, το Final Four ήταν με το Λάμπα. Ναι, σε κάτι μπάχα λέγανε. Σε κάτι μανούρης ήταν, να πούμε σε τέτοιο. Σε όλα τα Final Four τα παρόν. Τελειώσαμε. Δική μας, και έχω και Μαργαρίτη Σχοινά στην Κομισιόν, δική μας όλοι. Πλάκα σου πω, πρόεδρος της Δημοκρατίας, έργανε άρρωστο Πετσί να πω. Και ο πρόεδρος Δημοκρατίας στην Ελλάδα είναι τόσο καταλητική η παρουσία του στα δρόμενα, πραγματικά. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Δεν υπάρχει πιο διακοσμητικός ρόλος από αυτόν σε όλη τη χώρα. Εντάξει, είστε πολύ τεμπαρέφιλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Okay. Να ρε φίλε, να υπάρχει, αλλά κάνε και κάτι. Μην κάθεσαι και κοιτάς και. Τι να κάνει, άμα είναι συγκεκριμένε, τι να κάνει. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη την κυρία Σεκαλαροπούλου. Γενικά λέω. Για τον Προκόπη, λέω νωρίτερα για του χωριμένου παππούλια, εντάξει. Α πω κάτι, ποιο θέλει να κάνει, κάνει. Όποιος δεν θέλει να κάνει, δεν κάνει. Ναι. Καλό γι' αυτό. Αρχίζει κάποιος να θέλει να κάνει κάτι. Κάτι μπορεί να κάνει. Ναι, αλλά άμα του λένε ότι ο ρόλος σου δεν είναι να κάνεις, είναι να πηγαίνεις από εδώ, λίγο από εκεί, σε καμιά παρέλεια, σε κανένα τέτοιο. Εντάξει, anyway. Τι λέει, σήμερα ήσυχη ημέρα, έτσι δεν είναι. Πολύ ήσυχη, πραγματικά. Πάρα πολύ ήσυχη, ναι, τίποτα δεν γίνεται, τίποτα. Η ΑΕΚ θα περάσει, έτσι. Ένα-ένα είναι, κάτσε θα δούμε, περίμενε, μην βιάζει. Έχουμε και επαναληπτικό στο ΑΚΑ. Η λογική λέει θα περάσει. Η λογική. Αλλά η καρδιά. Και μετά θα δούμε. Μετά ποιες είναι οι τρεις. Οι αδύναμες ποιες είναι. Δηλαδή, Πανετολικός Λαμία, Ατρόμητος υπάρχει μέχρι στιγμή. Άρης, Λαμία, Ατρόμητος και Πανετολικός. Ράιντε αυτή τα μπουτια που θα με βάλει και σε αδύναμη. Μεγάλη και άλλη τέσσερις. Λοιπόν, θα σε κόψω. Θα σε κόψω. Πανετολικός. Κοίτα, τον Πανετολικό και τη Λαμία τους λιγορεύονται όλοι πιστεύω. Πότε γίνεται η κλήρωση. Την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη. Τώρα θα βγουν 23 του μήνα. Έχουν να βγουν κάτι ζευγάρια σε αυτό, φίλε. Κοίτα, αν περάσει η ΑΕΚ, το ντέρμπι δεν το γλιτώνουμε. Θα υπάρχει σίγουρα ένα. Αν περάσει η ΑΕΚ. Έχουμε πάει ο Ολυμπιακός χωρίς ΒΑΡ, φίλε. Τι ωραία που θα είναι. Και εγώ θέλω ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Εμείς με τον Παναθηναϊκό θα πέσουμε. Με τον Παναθηναϊκό λες, ε. Ναι, ναι. Το θες ή λες. Το θέλω, δεν έχω πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν έχω πρόβλημα. Κοίτα, αυτό το οποίο νομίζω θα συμφωνήσει. Δεν με τρομάζει ο Παναθηναϊκός, σε τρομάζει ο Παναθηναϊκός. Όχι, ρε, δεν με τρομάζει. Τέσσερα τον έχω ρίξει φέτος και στο ΑΚΑ πάρει λίγο να τον κερδίσω κιόλας. Αυτό το οποίο νομίζω θα συμφωνήσει ο Νίκος και πολλοί είναι ότι πνευματικά και ψυχολογικά δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή ένα Άρης ΠΑΟΚ στο κύπελο. Δηλαδή. Γιατί ρε, όχι. Δεν το χρειαζόμαστε νομίζω. Δεν το χρειαζόμαστε. Σωμάκι θα έχει. Όχι, πιο μετά. Πιο μετά. Με διπλούς αγώνες. Πιο μετά. Άστα να κατουσούρα μεγάλη. Άστο μεγάλο μπέρδεμα. Ο Ζαγόρας είναι νομίζω ο πρώτος που το θέλει. Και κέρδισε πέναλτι ο Αστέρας. Ναι, ναι. Εσύ που είπες ότι προσβαίνεται η ΑΕΚ. Κάτσε πέναλτι ο Αστέρας Τρίπολης. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ο Τσιγκρίνσκι πήρε εκεί την κάρτα στο 69 είναι η φάση. Έτσι. Είναι εκτός περιοχής. Όχι, εντός περιοχής είναι. Και με τον τερματοφύλακα κάπου. Αυτό είναι η κίτρινη κάρτα τώρα, ρε φίλε. Κανονικά είναι κόκκινη. Γιατί σε προφανή θέση για έχει άλλους τρεις από πίσω. Ναι, δεν είναι αλλά... ο τελευταίος. Όντως δεν είναι ο κίτρινη. Σωστό, σωστό. Είναι okay. Κίτρινη. Πάντως έχει πέναλτι ο Αστέρας στο 70 την ευκαιρία να περάσει ξανά μπροστά. Το πέναλτι τσάκ ήτανε. Ναι, ήταν. Okay. Τον πάτησε. Στην πρώτη λήψη φάνηκε ότι δεν υπάρχει, αλλά συνέχεια. Τσιντότας. Μπαράλες θα το εκτελέσει. Τζερόνιμο. Πιο πολύ σφυρίζει εκεί. πιο πολύ. Τι έχει γίνει, τι πανηγύρι έχει γίνει με το κύπελλο αυτή τη στιγμή. Πιο πολύ σφυρίζει εκεί. Και τώρα θα περάσουν όλοι δηλαδή και θα πάμε αρχές Φεβρουαρίου να παίξουν. Θα κάτσει σίγουρα ντέρμπι, μάλλον αν περάσει και ΑΕΚ. Okay. Μπορεί να κάτσουν και δύο ντέρμπι την κλειδωτήρα, δεν ξέρεις. Αλλά πολύ πιθανό. Δεν είναι. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, και να πρέπει να παίξουν Έλληνες διαιτητές, Έλληνες επόπτες χωρίς ΒΑΡ. Ναι. Τέλεια. 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 Όχι, ρε, κάτσε, λέει, μπορεί να έχει βάρει πρόβλημα τελικά. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Στο κύπελο έχουμε. Περίμενε λίγο για να δούμε το πέναλτι. Μπαράλες. Εκτελεί. Ο, το χάσε. Την μπάλα, στην Κόρινθο. Το χάσε. Ο Μπαράλες. Την έστειλε την μπάλα για όλη τη μάνα. Ο στημένος. Λέει ένα μήνυμα εδώ. Στημένη φάση. Λέει ένα μήνυμα εδώ. Ναι, στημένη μπάλα.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν υποτίθεται ότι έχει να κάνει. Το ΒΑΡ, δηλαδή τι κάνει, ξαφνικά πας σε ένα γήπεδο και το ΒΑΡ να λειτουργήσει, δηλαδή πρέπει να έχει προκήρυξη από, το, τα, από την κάθε διοργάνωση και δεν συμμαζεύεται. Είναι ομάδες, αφού αποκλείσει ο Παζιάννα, όλες τις πρώτες κατηγορίες. Ναι. Όλα τα γήπεδα είναι εξοπλισμένα με το ΒΑΡ και την απαιτούμενη τεχνολογία. Δεν είχε αποφασιστεί. Δεν πρέπει να πληρώσει την παραγωγή κουλουπού. Και αυτό, ναι. Δεν είχε αποφασιστεί να υπάρχει ΒΑΡ στα πρώιμη τελικά, αλλά πλέον υπάρχει πολύ ζεστά σαν σκέψη και είναι πολύ πιθανό να γίνει. Να σου πω λίγο κάτι, τι είναι ζεστά σαν σκέψη μετά από αυτό που έχει γίνει αυτό το τρίμερο. Και νομίζω ότι μετά από αυτά τα οποία βλέπουμε. Όπως λέει και ο καλός φίλος και συνάδελφος εδώ, δεν γίνεται να πάμε χωρίς ΒΑΡ στα πρώιμη τελικά. Για σκέψεις είπαστε. Και ειδικά άμα παίζει τώρα κανένα πάω Κάρι, πάω Ολυμπιακό κτλ. Δεν είναι να πάμε χωρίς ΒΑΡ τώρα. Θα γίνει εδώ πέρα. Άστο, δε. Ιράν θα γίνει. Λιβύη θα γίνει εδώ πέρα. Λιβύη, Ιράν τα πάντα. Λοιπόν. Ο ΒΑΡ να περνάει στο ματ. Κινήσει ματ, μάλιστα. Όχι. Ναι, ο ΒΑΡ να περνάει στη θέση του Αλμπάνι. Στο 72 μπαίνουμε. Αστέρα ΣΑΕΚ 1-1. Έχασε πέναλτο αστήρι τη Τρίπολη προκειμένου να πάρει. Το προβάδισμα, ένας καλός φίλος εδώ πέρα, ο φίλος ο Χρήστος, τι συγχωρεμένος ο παππούλιας ρε Νίκο, ζει ο άνθρωπος, το παίρνω πίσω. Συγχώρεσες ρε φίλε τον άνθρωπο. Δικό μου λάθος, ζει ακόμα γνώμης έχει, όχι. Να είναι γερός, να πιάσει τα 100, λάθος δικό μου. Scratch that που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα, γιατί έχουμε πάει και 59 και θα επιστρέψουμε σε λίγο με το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Η εκπομπή χωρίς όνομα με Νίκο Μοσκοβίτη, Νίκο Παπαδόπουλο. Στα μικρόφωνα για κάνα μισάρακι θα πάμε ακόμα παρέα. Ξεκίνησε την εκπομπή με ένα. Θα με σκαστεί, σου αρέσει. Το ξέρει που είναι όμως. Όχι. Και είναι ξεκάθαρο ότι η εκπομπή παίρνει πολύ κακό κίτρινο LinkedIn. Όχι. Και στα τηλέφωνα βγαίνουν μόνο αργιανοί, έτσι. Δηλαδή πρέπει να κάνω μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρω να. Άμα είναι άνθρωπο, φάει και μαου μαου. Ας το λυπήσω. Μαου μαου μαου. Μαου μαου μαου. Μόνο μαου μαου. Καταπληκτικό. Τρελαθούμε τελείως. Καταπληκτικό. Θες ένα καθυστερημένο για φίλο. Μου στέλνει μια μισή ώρα το βράδυ. Ένα print screen. Με άγριες μέλης έχεις κάποια σχέση, έχεις δει καθόλου? Όχι. Είναι ένας παιδί μου που λέγεται Δούκα Σεβαστός, έτσι λέγεται. Α, το όνομα το έχω ακούστα. Λοιπόν. Δεν ξέρω και μπορώ να το πω στον αέρα. Θα στο παίξω τώρα, δεν γίνεται να το πω τώρα. Θα στο πω μετά. Γιατί? Δεν γίνεται να το πω στον αέρα. Έλα, γιατί κοπέστο. Θα στο πω μετά. Θα στο πω μετά. Τι ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν γίνεται τώρα, ρε παιδί μου, θα μιλήσουμε για πρόσωπα. Δεν είναι τώρα ανάγκη, θα στο πω στο. Γιατί? Τι νόμιζα μπορούσα να το πω, αλλά μετά θα σκέφτηκα. Όχι, όχι, δεν είναι τώρα. Ωραία, θα πάμε στο φίλο τότε. Θα κρατήσει άσο 3. Καλησπέρα. Γεια σα. Γεια σα, παιδιά. Ναι, γεια σα. Χρήστο από κατακίτρινη ανάληψη. Τι, πολύ κίτρινο μαύρο LinkedIn, πραγματικά δηλαδή. Τι γίνεται, ρε φίλε. Όλα δει με τα λομποτάρ εδώ μένουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Μπορείτε να μου πείτε τα ονόματα των νικητών για το Άρης Λάρισα, γιατί νομίζω ξεχάσατε. Δεν κάναμε την κλήρωση. Σωστό! Δεν μπορούσαν τα παιδιά, είχαν να ασχοληθούν με την υπόθεση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν μπορούσαν να ασχολούνται με τέτοια. Θα την κάνουμε λίγο πριν το φινάλε αυτή τη εκπομπή στην κλήρωση για του νικητέ. Πω, από ντροπή. Οπότε εγώ να μην ξαναστείλω. Όχι, 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 το έχει στείλει το μήνυμά σου. Ναι, ναι, ωραία, ωραία, καλυμμένος είσαι. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν το τέλος με τον Νίκο. Α, εντάξει, θα περιμένω. Έγινε. Γεια σου, φιλάρα. Να είσαι καλά. Θέλω κάτι για τον Νίκο, τον Μοσκοβίτη. Παρακαλώ. Εδώ είναι, βεβαίως. Ναι. Επειδή το σχολείο προηγουμένως και δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Ναι. Οπα. Είπε το Big Four. Χαβαλέκανε. Άστονα να μου την πει, άστονα. Ναι, στα δύο πρώτα μάτς το είχαν 5 ευρώ το PAOK TV έτσι και μόλις παίξαν με εμάς το βάλαν 8. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα το αναγνωρίζω στο τέλειο PAOK, βεβαίως. Βεβαίως, εννοείται. Οπότε εκεί ήταν Big Five για να πάρουμε τα λεφτά. Ενημερωμένο σε βλέπω, φίλε επανάληψη, το PAOK TV. Μ' αρέσεις. Ω, βέβαια είμαι, αλίμον. Όπως και για το VAR που είπες ότι τώρα έχουμε πολύ καλύτερα σφυρίγματα. Εννοείται και την ομάδα σου πολύ καλύτερα. 100% πολύ καλύτερα. Τα λάθη έχουν μειωθεί φυσικά. Πάρα πολύ. Αλλά για τον Ολυμπιακό ή για τον Άρη αντίστοιχα. Για τον Ολυμπιακό, τι για τον Ολυμπιακό. Πιο ευρεμένο είναι όλη η κατάσταση. Δεν μας νοιάζει ο Ολυμπιακός, ρε, ο Άρης μας νοιάζει. Ναι, γι' αυτό δεν έδωσε το πέναλτι στον Ποντένσε και σου δίνε τα φάουλ πανεύκολα. Σε ποιο παιχνίδι? Οπα. Στο Ολυμπιακό Σπάου. Τελειώσαμε, γίναμε. Βγάλαμε κομπή. Μάλιστα. Δηλαδή, στο παιχνίδι εκείνο, ωραία, δεν έδωσε πέναλτι στον Ποντένσε, λες εσύ. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, ο διαιτητής που ήταν μέσα ο ξένος, συν οι άλλοι ξένοι που ήταν στο ΒΑΡ, κάνανε λάθος, ναι. Και εμείς λέμε ότι ήταν πέναλτι. Δεν ήταν. Μα δεν είπα ότι κάνανε λάθος. Μα μου λες ότι δεν έδωσε πέναλτι. Ναι, λέω εσκεμένα δεν το έδωσαν. Α, εσκεμένα δεν το έδωσαν. Δηλαδή, οι ξένοι διαιτητές μέσα στο Καραϊσκάκης με το ΒΑΡ, που είδαν τη φάση από 50 διαφορετικές καταστάσεις, δεν το έδωσαν εσκεμένα. Okay. Μα οι ξένοι είναι του Περέιρα. Δεν έχει μάλιστα. Να κάνει αυτό. Μάλιστα, μπορεί μάλιστα. Να είσαι Έλληνας και να παίζεις καθαρά. Δεν έχει σχέση αυτό. Mm-hmm. Είναι ποιο σου δίνει εντολές. Μάλιστα. Ωραία. Λέει ο Χρήστος την ανάληψη. Καταγράφεται η άποψή του. Βεβαίως.
Την κρατάμε και προχωράμε. Ωραίος. Τώρα για τους 8 παιδιά κάτι τελευταίο. Ό,τι θες. Να πέφτουμε με τον συμπολίτη για ευνόητους λόγους, αφού δεν θα έχει και VAR. Ναι. Οπότε δύσκολα τα πράγματα τώρα για τελικό. Δεν μας βλέπω πολύ καλά. Θα αποκλειστεί ο Άρης δηλαδή. Χωρίς VAR είναι τελειωμένο. Δεν το συζητάω. Καλά, μπορεί να έχει VAR, παιδιά. Μόνο με τον ΠΑΟΚ χωρίς VAR είναι τελειωμένο ή γενικά? Ναι, με τον ΠΑΟΚ ή με την ΑΕΚ λογικά. Γιατί αυτές είναι οι ομάδες. Μην προτρέχετε, θα δούμε. Αλλά VAR είναι πολύ πιθανό να υπάρχει. Μην το θεωρούμε δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει. Με το καλό. Γιατί άμα δεν υπάρχει, δεν θα τελειώσει η σεζόν ποτέ. Τώρα την Κυριακή πιστεύω να κάνουμε ένα καλό rotation. Το έχει ανάγκη η ομάδα να ξεκουραστούμε έτσι, λίγο. Σωστά, σωστά, σωστά. Κανένα rotation. Δεν είναι τώρα, πρέπει να πας το χτυπήσεις τώρα. Κανένα rotation. Θα πας να πάρεις το διπλό και θα κάνεις μόνο τις απαραίτητες αλλαγές. Μα εγώ δεν σου είπα ότι αυτοί που θα παίξουν δεν θα πάνε για την νίκη. Απλά δεν θα ξεκουραστούν οι βασικοί. Έτσι, όχι όλοι. Σωστά. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Καλά, δεν θα βάλουμε τα δεύτερα, τα 5-6. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα αλλάχτουν μόνο αυτοί που δεν μπορούν να παίξουν. Α, ο Γκάμα, ας πούμε. Ο Κουέστα, αν δεν παίξει, γιατί έχει το θέμα στον νόμο. Ο Σάσα που είναι τιμωρημένος. Αυτοί. Α, και να βγει το πολύ πολύ ο Λάρισον. Α, δούμε. Εντάξει, παιδιά. Δεν είναι και τίποτα τώρα αυτή η Ενίκο. Σιγά, τι είναι, 4 παίξαν 11. Αφού κάμε ένα τρεβάτι, αυτή δεν θα κάνω τώρα. Πριν άκουγα ότι η Ντέγκη μπορεί να παίξει. Εντάξει, όλα καλά. Τι έγινε το Σάββατο, όλοι παλέ. Εδώ με την νίκη. Όλοι παλέ το Σάββατο. Θα κερδίσει το Σάββατο. 4 παρατέταρτο. Θα κερδίσει το Σάββατο. Γεια σε καλά. Κράτα το θυμώσει, κάνω σταυρό. Τι LinkedIn έχω, ρε φίλε, τι LinkedIn έχω να με. Πολύ καλό. Να μην πω τώρα τι έχει. Πολύ καλό, πολύ καλό το LinkedIn. Ναι, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό το LinkedIn, Νίκο. Εξαιρετικό. Έξαλλο ο φίλο του Άρη με το πέραλ του Ποντένσε πριν 2 μήνες που δεν δόθηκε. Τέλος πάντων, τι να πει. Τι να πει. Τουλάχιστον έχει λίγο Ευρωλίγκα να βλέπουμε, ρε φίλε, και εμεί είμαστε ειδικοί και εσύ δηλαδή. Α, φίλε. Είμαι σίγουρο ότι έβλεπε γενικότερα. Ευρωλίγκα, φίλε, βλέπω ανέκαθεν. Δηλαδή... Ξέρω, είσαι πολύ, πολύ φαν. Θα πάω το Σάββατο στο παλέ. Αφιλή devotion. Όχι. Γιατί ρε? Δεν πάω φέτος. Δεν θες να το βλέπεις να γίνεται? Ποιο δεν θέλω να βλέπω να γίνεται? Ποιο να βλέπω ρε? Περίμενε λίγο. Τώρα έτσι πως το κάνεις φίλε, πως θα την κάνουμε δουλειά παιδιά, δύσκολοι είμαστε. Έχουμε πρόβλημα. Θες να έρθεις από εδώ? Όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 εντάξει, ας πούμε. Ας πούμε. Τι ήθελα να πω τώρα, ρε φίλε. Οι γραμμές παραμένουν ανοιχτές. Έκανε την προσοχή μου. 2, 3, 10, 2, 7 και 3, και άλλη γραμμή. Έχει έρθει ο Νίκος, παιδιά, και έγινε χαμός. Ναι, ρε, έβαλε φωτιά. Καλησπέρα. Big Four και τέτοια. Τώρα θα βγαίνουν όλοι δικοί σου από πριν. Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Από πού μας καλείτε? Λαμόγια, λαμόγια, φέρτε πίσω την αγάπη. Φέρτε πίσω την αγάπη, αυτό σας λέω μόνο. Τίποτα, η αγάπη επειδή την κοιτάξατε. Που τη δώσατε πόδι επειδή υποτρέπει ψέματα στον αέρα. Το έχει πει αυτό. Λαμόγια. Η αγάπη, η αγάπη είχε πει στον αέρα σε μια εκπομπή ότι είμαι πολύ καλή στο να λέω ψέματα. Μάλιστα. Είπε δημοσιογράφος στον αέρα αυτό το πράγμα. Αρδόλη, καλά σας λέω. Σοβαρά τώρα, θα ήταν πολύ καλό να έχετε και την αγάπη μαζί σας. Είναι... εκπληκτικό νομίζω θα ήταν. Η παρουσία της είναι απαραίτητη. Απλά την κυνηγούν το κογλίφι τώρα για τα όμπερ 4,5 στο Χάρλερ και έπουσε. Αυτή ακόμα συνεχίζει να παίζει, εντάξει, δεν έχει σταματήσει. Γιατί και μην γιάξει, φίλε, λίγο τώρα, άλλο περισσότερο. Ο Νίκος θα πούνε δεν παίζει, έλα. Ο Σάσα τι έχει αγάπη μου γλυκιά? Είναι πολύ κουρασμένος και πρέπει να κάτσει ξεκουραστεί. Λοιπόν, είναι θα σου θέσω τώρα ένα ερώτημα. Είναι στα κόκκινα. Τουλάχιστον είναι αγάπη, αγάπη φυσικά, σε ποιο, σε ποιο χρώμα θα ήτανε, στα κόκκινα θα ήτανε. Στα κόκκινα είναι ο Σάσα. Σε ποιο χρώμα. Είναι πολύ κουρασμένο το παιδί μας. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εγώ θα σε ρωτήσω ειλικρινά, αν και η απάντηση είναι ψηλό εύκολη. Ωραία. Εάν έχεις το αντίστοιχο πρόγραμμα που έχεις τώρα και αντί για Ολυμπιακός Άρης, είχες ΠΑΟΚ Άρης. Και ο προπονητής σου έλεγε, παιδιά, ο Σάσα είναι στα κόκκινα. Θα τον αφήσω εκτός. Ήταν παλικάρι ο Σάσα, σε ποιο, καταφύγιο, περίμενε. Σε ποιο καταφύγιο και για πόσο καιρό θα τον κρύβατε τον προπονητή σας? Νομίζω ότι οι αποφάσεις αυτές που πάρθηκαν έχουν να κάνουν ρόλο και με, και με το κομμάτι του ορισμού του Τζοβάρα. Γιατί ο Άρης το ψηλιαζόταν από τη Δευτέρα. Νίκο, άκουσε με αγάπη μου για τώρα, εντάξει. Τέλειο, τέλειο. Να λέμε και κάποιες αλήθειες που θα βάλουμε. Ποια είναι η αλήθεια, αδελφέ μου? Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι εάν ο προπονητής σου είχε αφήσει εκτός του Σάσα... Θα τον δηλώνω όποτε θέλω. Δεν θα με δείχνεις με το δάχτυλο εσύ. Μου αλλάζεις την κουβέντα τώρα. Φασίδη! Θα κάνω κουβέντα. Φασίδης 2 χρόνια δανεικός. Ο Φασίδης, ρε φίλε! Θα κάνω τώρα τσαλτιδίδι. Έλα ρε, κάπα 19 μου τώρα.
Έλα, να ξέρει, είναι μεγάλη ντροπή. Να κάνει πρωτάθλημα κάπου εκεί. Είναι μεγάλη ντροπή. Το ζητήσει εδώ και πολύ καιρό. Μεγάλη ντροπή για τον Ολυμπιακό. Είμαι υπέρ. Άκουσε με. Εγώ σου λέω ότι ο Άρης θα πάρει αποτέλεσμα στον Ολυμπιακό. Και εσύ πες με ό,τι θες. Εγώ σου λέω να πάρεις ένα, να πάρεις ένα ημόντιουμ, γιατί αυτά που λένε. Εγώ, αν ο Τζοβάρας δεν με χειρουργήσει, εγώ θα πάρω αποτέλεσμα στον Ολυμπιακό. Και στο λέω σοβαρά τώρα. Καλά, κοίτα, μην βγάλεις κανένα. Κοίτα, μην βγάλεις κανένα φετφαντζίδι στο ημίχρονο πάλι τώρα και ψαχνόμαστε για την κυκλική. Βγάλεις κανένα φετφαντζίδι στο ημίχρονο πάλι. Με το ζόρι με κέρδισε ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι του πρώτου γύρου και με τον Τζοβάρα με χειρουργεί. Ποιο ζόρι, ρε Σινίκο. Ρε Τζοβάρα, θυμάσαι τι μετά το πρώτο ημίχρονο. Θυμάσαι τι έκανε ο Τζοβάρα στο πρώτο ημίχρονο. Έκανε ένα 20 λεπτό, έκανε ένα καλό 20 λεπτό και μετά δεν ξαναεμφανίστηκε στο ημίχρονο. Θυμάσαι τι έκανε. Ρε φίλα, αφού ο Τζοβάρα που έκανε να πούμε στον πειθαρχικό, έκανε την άλλη, όλα περί του Ολυμπιακού τα δίνε. Έχεις απόλυτο δίκιο, δίκιο, αλλά η ΠΑΕ σου δεν είπε τίποτα. Αλλά η ΠΑΕ δεν είπε τίποτα. Η ΠΑΕ σου δεν είπε ωραία, τίποτα. ΠΑΕ, εγώ δεν είμαι η ΠΑΕ. Ναι, ρε φίλε, το ξέρω, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, αλλά ρε φίλε, πώς να το κάνουμε. Θέλουμε κι εμείς να γιάσουμε και δεν μας αφήνετε. Και εγώ, επειδή σου λέω, εγώ το είχα πει και μετά από εκείνο το παιχνίδι, εγώ θα έβγαζα ανακοίνωση μετά από εκείνο το μάτς. Με τη διετσία του Τζοβάρα. Ξέρω, το θυμάμαι. Τα είχαμε ξαναπεί. Εγώ θα έβγαζα ανακοίνωση. Έπρεπε να βγάλω. Λοιπόν. Απλούστατα είναι δεδομένο, ρε παιδί μου, ότι θεωρείται ότι το μάτι είναι ψιλοχαμένο και ως ένα βαθμό το καταλαβαίνω. Απλά, ρε παιδί μου, όχι τώρα ότι δεν θα κάνουμε αυτό που θέλετε εσείς οι ΠΑΟΚτσίδες. Εντάξει τώρα, ρε φίλε, γιατί άμα σας λέγαμε εμείς, δηλαδή, μην βάλετε το σάσα, θα κάνετε το ανάποδο, θα τον βάζατε. Δεν είναι, εντάξει, οκ. Okay. Πάλι μια είναι χαρά τα κόκκινα, το καταλαβαίνω. Πάλι μια χαρά κατεβαίνει η ομάδα. Κοίτα, να σου πω κάτι όντως για το σάσα, επειδή το ρώτησα σε άνθρωπο που δεν θα μου πουλήσει μπαλαμούτια κτλ. Σίγουρα είναι ψόφιος. Μα το ξέρω ότι είναι ψόφιος, αγόρι μου. Είναι πολύ όντως. Λογικό είναι. Τέσσερα μάτια την ίδια ενδεκάδα έπαιξε. Και αν μπορούσαν, θα βγάζαν και, και το Βέλεθ, αλλά δεν μπορούν να το βγάλουν το Βέλεθ γιατί δεν έχει άλλη επιλογή εκεί πέρα. Βασικά έχει το Σόουζα, αλλά δεν τον εμπιστεύεται τόσο στο Βέλεθ. Απλούστατα, ρε παιδί μου, εγώ έκανα την ερώτηση αυτή για να καταλάβεις, ρε παιδί μου, ότι κάποια πράγματα δεν εξαρτώνται μόνο από τις βιοιατρικές εξετάσεις των παιχτών. Εξαρτώνται και από το ποιος είναι ο αντίπαλος. Με τον Ολυμπιακό σε παίρνει να τον αφήσεις έξω. Αν είχες τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, θα τον ψάχναμε τον προπονητή σου τώρα. Αλλά ψάχναμε ποιο εισιτήριο έκλεισε για να φύγει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει. Όσο για τον ΠΑΟΚ τώρα, να περάσουμε για τα δικά μας τα θεματάκια, έχανε ο ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, εσύ εξωγήινε, που ξαφνικά εμφανίστηκε στην εκπομπή μας. Κάνα πρόγευμα τα λέμε εδώ πέρα, ξέρω καλά τι λέω, μην στεναχωριέσαι. Επαγγελματικό αθλητισμού, να μας πεις τι γίνεται εκεί πέρα. Τι έγινε, θα την πληρώσει η Ξάνθη. Πραγματικά, εάν όντως η Ξάνθη έκανε αυτό το πράγμα, δηλαδή άλλαξε, αν όντως άλλαξε, ρε παιδί μου, με το χολόγιο, δεν ξέρω τι κατά κάνανε εκεί πέρα, τα έχω μπερδέψει λίγο, και δεν ενημέρωσε την ΕΕΑ, με συγχωρείς, αλλά. Εντάξει, τέλος πάντων. Απλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα, θέλω να πιστεύω ότι θα την πληρώσει με κάποια αφαίρεση βαθμών και όχι με υποβιβασμό. Η ΕΑ το μεταφολόγιο της Ξάνθης τώρα το είδε. Το καλοκαίρι της έβγαινε άδεια, δεν το βλέπε. Νίκο, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Ούτε θα σου πω την υποψία μου από αυτό. Η υποψία μου είναι ότι η ΕΕΑ έλεγξε το μετοχολόγιο της Ξάνθης, έδωσε απόφαση και εν συνεχεία αλλάχθηκε και δεν ενημέρωσαν. Που σημαίνει ότι η ΕΕΑ δεν μπορούσε να γνωρίζει την αλλαγή αν δεν ενημερωθεί επίσημα. Αλλά είναι εικασία αυτό που κάνω. Mm. Δηλαδή αν εγώ με σένα, αν εγώ ελέγξω τα έγγραφά σου και εσύ μετά από ένα μήνα πας και αλλάξεις και δεν με ενημερώσεις, εγώ έχω ελέγξει τα παλιά έγγραφα και για εκείνα έχω δώσει άδεια. Αφού πήραν δεν είμαι σίγουρος. Λένε αυτοί. Αναπάντητη. Αναπάντητη κάνω. Πήγαμε λέει τηλέφωνο. Τρομερά πράγματα. Ναι, είναι λίγο κωμικό αυτό, ρε παιδί μου, αν όντως υπόθηκε έτσι. Εντάξει, οκ. Okay, ναι, εντάξει. Όντως δεν είναι. Αλλά επειδή είπε κάτι και ο Χρήσανδος πριν, ότι ναι, ο ΠΑΟΚ λέει ότι είναι ύποπτος ο ρόλος του Προέδρου της ΕΕΑ, ναι, με συγχωρείς, αλλά επειδή εσύ, Χρήσανθε, έχεις για όλο τον κόσμο έως τρίτης γενεάς τα στοιχεία τους. Αλήθεια είναι αυτό. Και τώρα να με συγχωρείς, αλλά αν εσένα σου άλλαζε ο Αυγενάκης τον Πρόεδρο της Επιτροπής ένα μήνα πριν την εκδίκαση, με συγχωρείς, εσύ θα είχες κάνει πολύ περισσότερο θόρυβο από αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα. Εντάξει. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ο Αυγενάκης κάνει κάτι τέτοιο ένα μήνα πριν την εκδίκαση, με σκοπό για μένα την εκδίκαση, δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά είναι φανερό ότι η ΕΕΑ μέσα στο Γενάρη δεν έχει τίποτα άλλο να ασχοληθεί παρά μόνο το ΠΑΟΚ Ξάνθη, με συγχωρείς, αλλά εμένα με μπαίνουν όχι ψήλοι στα αυτιά. Ό,τι θες, δε. Ψήλοι στα αυτιά με μπήκανε. Μάλιστα. Όπως λέει και το άλλο. Σε παρακαλώ τώρα. Ναι.
Και μου βάζεις δύο mail τα οποία έχουν κατοικοεδρεύουν στον Πειραιά. Δηλαδή, ρε φίλε, βάλε δύο mail τα οποία κατοικοεδρεύουν στη Διαγόρα, πάνω από την Τούμπα δηλαδή, και έλα να μου πεις μετά εσύ αν ο Ολυμπιακός θα φώναζε ή όχι. Λογικό είναι, φίλε. Είναι λογικό. Να σου πω εμένα, η όλη υπόθεση και μου κάνει σαν μια αυτοί, ξαναλέω, φασαρία επί της ουσίας και στην πορεία οι άνθρωποι αυτοί, για να μην παρεξηγηθούμε, μπορεί να είναι οι πιο ακέραιοι άνθρωποι της Ελλάδας. Δεν το συζητάμε. Μα δεν, όχι, είναι η περιοχή. Έχει σημασία ποιοι γειτονεύουν, με ποιους μιλάνε, με ποιους συναναστρεύουν. Γιατί το λες αυτό, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, το ίδια πίεση ασκείται από τον κοινωνικό, περίγυρο, η ίδια πίεση ασκείται σε κάποιον που κατοικοεδρεύει στον Πειραιά και η ίδια πίεση ασκείται στον ίδιο άνθρωπο αν κατοικοεδρεύει στον Βόλο ή στην Θεσσαλονίκη. Οι συναναστροφές μπορεί να γίνουν οπουδήποτε. Ας, έξω. Ρε εσύ, ναι, αλλά η καθημερινότητα δεν εκτελήσεται στη Θεσσαλονίκη. Η καθημερινότητα τους εκτελήσεται στον Πειραιά. Οπότε, έστω και για τους τύπους, σε παρακαλώ τώρα, εντάξει. Να είσαι καλά και άσε, να είμαστε και εμείς καχύποπτοι. Να πάμε και στον επόμενο. Να είσαι καλά. Να πας όπου θες. Φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Έλα, έλα. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Έτσι βγάζει εδώ πέρα, ρε. Έτσι είναι μια ώρα εδώ πέρα, να ξέρω δηλαδή. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Λίγο το ραδιόφωνο. Το κλείσαμε, κύριε Νίκο. Να κλείσουμε και το CD. Το ποιο? Να κλείσουμε και το τηλέφωνο. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα θικά. Δόξα τω Θεώ. Έχει κίνηση. Μια χαρά είμαστε. Κίνηση είναι αυτά τα μάτια. Έγινε πριν από μια ώρα, βέβαια, τώρα έχει ηρεμήσει κατά ένα μικρό ατυχηματάκι στο περιφερειακό του Παγιωργίου. Ναι. Αυτά τράκανε δύο αυτοκίνητα, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Μια καραμπολίτσα. Καθημερινότητα του περιφερειακού είναι αυτή, δεν είναι τίποτα. Ναι, και το ποτηλιάρι μα τα σεφίλ το έβλεπε, ήταν από το Τιτάνι πιο πάνω. Ευτυχώς, δεν και όλα τα αυτοκίνητα είχαν κατευθυνθεί Σταυρούπολη, Πολύχνη, Νεάπολη, Σικές. Έμπαινε στις δικές λέξεις. Καλά, ρε παιδιά, τι γίνεται. Εγώ τώρα που θα φύγω να γυρίσω στην Περαία να πάω απέναντι. Συμμυδιάζει ακόμα. Συμμυδιάζει. Πιο μετά. Όχι, κατά τις 8. Πριν μια ώρα έγινε. Εκεί κατά τις 9 που θα φύγεις, καλά θα είναι. 9 δύσκολα. Ναι. Εγώ που θα πάω Περαία, Εγνατία. Έχω μπερδεμένες φορές. Τη Μητροπόλεω τέτοια ώρα κάνει πάρτι. Ωραία. Εντάξει. Άρα με βάζει να πάω. Μόνο Μητροπόλεω. Μόνο πόδια. Ημερομηνίες είναι 16 είναι Ιανουαρίου. 16 είναι. Θυμάσαι πότε παίξαμε τον Μπάουξ στην Τούμπα. Σεπτέμβριο ήταν. Σεπτέμβριο ήταν, ναι. Τόσο νωρίς, ρε. Τόσο Σεπτέμβριο ήταν. Σεπτέμβριο. Αυτή η ανακοίνωση ρετουάρι κατά του Σιδηρόπουλου πότε θα βγει. Μετά τη σφάγη της Τούμπας. Ξέρεις, περιμένεις. Και εσύ το ίδιο έλεγες. Πρέπει να βγει μια ανακοίνωση από του Σιδηρόπουλου μετά τον αγώνα. Όχι πριν, μετά τον αγώνα. Ακόμα δεν βγήκε αυτή. Τι έγινε, ρε γάμο. Η διαιτησία του Τζοβάρα με τον Ολυμπιακό είναι ό,τι χειρότερο έχω δει. Εμετική. Κάνω... Αλλά δεν έκανε ανακοίνωση και στην Τούμπα ο Άρης. Κάνω περιγραφές αγώνα του Άρη από το 14, 6 χρόνια. Δεν έκανε ανακοίνωση του Τούμπα ο Άρης. Ναι. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει. Τι είχε βγάλει ανακοίνωση τότε, η κλίμα. Πριν το παιχνίδι είχε βγάλει. Όχι μετά. Μετά δεν έβγαλε τίποτα. Και τώρα θα έπρεπε κανονικά ο Άρης να βγάλει ανακοίνωση για τον Τζοβάρα. Τώρα όμως. Δεν θα διαφωνήσω. Και βγάλανε, δηλαδή λένε οι κύκλοι δημοσιογραφικοί, λένε. Αλλά οι δημοσιογράφοι πάντα θα λένε. Και εμείς είπαμε. Είναι εγκληματικό το ότι έβαλε τώρα ο Πέγκα για τον Τζοβάρα. Ναι. Εδώ θα έπρεπε να βγει, για τον Τζοβάρα, ότι μας δουλεύουν. Εντάξει. Είναι κοροϊδία τώρα αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, χθες ήθελα να συζητήσω κάτι μαζί σου, αλλά τώρα δεν ξέρω αν είναι η ίδια. Πάντως, εσένα. Εμένα. Πάντως, θυμάσαι πέρυσι που σου έλεγε το Φετφρατζίδη ότι το θέλω για άλλη μια χρονιά να δείξω ότι μπορεί, ρε παιδάκι μου. Το Φετφρατζίδη, οι περισσότεροι τον αδικήσαμε πέρυσι. Και εγώ είμαι ανάμεσα σε αυτούς. Έλεγα ότι το θέλω. Ναι. Πέρυσι έλεγα ότι το θέλω και εσύ με έλεγες ουκ. Σου έλεγα ότι αυτός τώρα δίνει 25%. Του χρόνου θα είναι καλύτερος και του παραχρόνου θα είναι ακόμα καλύτερος. Και εγώ τον αδίκησα. Δηλαδή του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερος, να ξέρεις. Ο Φετφρατζίδης, ρε φίλε, μπήκε σε ένα σταθερό περιβάλλον. Ναι, εγώ θέλω του χρόνου τον Ιντέγε. Πιθανό. Θα δούμε. Του χρόνου θα ανοίξει ο Ιντέγε. Εντάξει, να σου πω κάτι με τον Ιντέγε. Ξεχνάμε ένα δεδομένο. Οκ, εγώ δεν σου λέω ότι. Αυτό το ένα χρόνο. Αυτό το ένα χρόνο. Το λέω. Βγάζει τα λεφτά. Άλλο Ιντέγε. Ναι, βγάζει τα λεφτά τα οποία του δίνει. Αλλά ο Ιντέγε έχει να παίξει και ένα χρόνο μπάλα. Δηλαδή και έχουν περάσει. Πόσα γκολ έχει Ιντέγε, ρε παιδιά. 8. Εντάξει, δηλαδή πόσα θα έχει, 15. 8 γκολ έχει, ρε φίλε. Μια χαρά πηγαίνει. Ναι, αλλά έχει πολλέ χαμένε ιδέε. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ιντέγε. Έχει να κάνει και είναι λίγο κυρέντα στον επιθετικό. 8 γκολ έχει, δεν έχει 2. Να πεις ότι σε αυτό που λέει ο Αντώνης δεν έχει άδικο. Μπορεί του χρόνου να είναι όντως καλύτερος. Okay. Ο επιθετικός και λίγο ρέντα για μένα. Κοίταξε, ο επιθετικός και λίγο πώς του κάθεται. Και κοίταξε,
το γκολ, το δεύτερο μικρό που το στέλνει πάνω στον τρομερό της Ξάνθης, χάνεται. Το άλλο... Στο 35 εκείνο που έχασε δεν χάνεται. Εκείνο ελέγχεται που λέμε. Αλλά, εντάξει, το ποδόσφαιρο είπαμε, όλα μπαίνουν και όλα βγαίνουν, έτσι. Καλά, εννοείται. Και η κίνηση που κάνει είναι σεντρεφορίσια, φίλε. Αφήνει την μπάλα, περνάει. Ο στόπερ της Άδης τον έχασε. Οι κινήσεις του είναι πολύ καλές. Η δουλειά που κάνει γενικότερα είναι καλή. Απλά ο Ιντέγε, επειδή Αντώνη παίρνει 500, θα συγκεντρώνει και τα περισσότερα σχόλια. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Ο Σέρχιο έπαιρνε 800 και μετά το δεύτερο χρόνο δεν ήταν ο Σέρχιο. Μετά το δεύτερο χρόνο. Ακριβώς. Λίγο στο γιώτη, λίγο στο καζίνο. Τώρα λίγο. Καγκελάριος. Τώρα λίγο καγκελάριος. Αρχηγάρα, καπιτάνο. Κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα. Μητροπόλεως. Μητροπόλεως θα φύγω, εντάξει. Έγινε, έγινε. Αύριο πες μου αν ήταν καλή επιλογή, όχι. Θα σε ενημερώσω, πάρε πάλι για να σου πω. Γιατί άμα δεν είναι θα τα ακούσεις. Φιλιά. Άντε, καλό βράδυ. Να σε καλά. Γεια. Λοιπόν, είδες φίλε τι ώρα που πήγε κλαίει. Φιλιά, σου πω λέω κάτι. Κρατάς όλο το κατημάκι εκεί πέρα του Άρη, μένει εκεί πέρα πίσω που ο άλλος δεν σταματάει να μιλάει, φωνάζει, τσιρίζει, κάνει ράνι και μετά βγαίνω εδώ πέρα και χεσπάνε, κατάλαβες. Και έχω εγώ εδώ πέρα όλο το Super 3 ραδιοφώνων, ξέρω. Τον κατημά. Κάτσε, φίλε, παίρνει και αποστόλες από την Αγγλία πολλές φορές. Αδελφός. Και πήρε και παουξής τώρα. Να κρατήσει το τέτοιο. Ναι, κι άλλος παουξής πήρε τώρα. Δεν κατάλαβα. Ο Αντώνης είναι Αγγλιανός, προηγούμενος το πάω εξής. Έχετε κάνει εδώ πέρα Super 3 ραδιοφόνο, δεν θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί σιγάρε, να συνεχιστεί έτσι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτό το πράγμα. Σιγάρε, Νίκο, τι έγινε. Τελικό το ΑΕΚ Αστέρας 1-1, έτσι. Στην Ευρωλίγκα τι γίνεται, Νίκο. Στην Ευρωλίγκα έχουμε διαβολοδομάδα, φίλε μου, καλέ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός νίκησε χθες. Το λες. Δεν το είδα. Με λίγο. Δεν ζωρίστηκε, αλλά κέρδισε στο τέλος. Αποθέωνε το σπαγιάνι. Αύριο και οι δύο. Ο Πιτίνο. Ναι, τι να σου πω. Εντάξει. Δικαίωμά του παίχτης του είναι. Δεν σε ψήνει ο Παπαγιάννης, Νίκο. Με τίποτα. Με τίποτα, ε. Με τίποτα. Το θεωρείς λίγο καδρόνι, ας πούμε. Το θεωρώ. Τέλος πάντων. Είναι ρε παιδί μου ένα κεφάλαιο του ελληνικού μπάσκετ που εγώ δεν το. 22 είναι μόνο. Ναι. Για ποιο πάνω τον είχα. Όχι, που δεν τον πιστεύω και τόσο, αλλά. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεύτερη χρονιά με τον Πιτίνο, ρε φίλε. Αν δεν γίνει και τώρα παίχτης, ναι. Δεν θα γίνει ποτέ, λέω εγώ. Ναι. Ξέρω εγώ. Μάλιστα. Εντάξει, βέβαια ο Θεός τον έχει κάνει έτσι, βέβαια. Να έχει αυτό το κορμί που. Δεν ξέρω πόσα πράγματα μπορεί να βελτιώσει, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Αλλά δεν το αξιοποιεί, λες εσύ. Κάποιες φορές το αξιοποιεί, κάποιες φορές όχι. Ναι. Εντάξει, γενικά, εγώ όπως έχω ξαναπεί, γενικά παιδιά που πάνε εκεί πέρα στην Αμερική και φεύγουν τόσο μικροί για να πάνε να πάρουν ένα συμβόλαιο, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό παλιότερα. Ναι. Δεν μου φαίνεται λίγο λάθος. Θα μου πεις ο Παπαπέτρου που το έκανε, του βγήκε λάθος. Όχι, δεν του βγήκε. Απλά πιστεύω ότι όταν είσαι στην Αμερική σε τέτοια ηλικία δεν φεύγεις τόσο εύκολα. Κάθεσαι να στύψεις την πέτρα να μείνεις εκεί μέχρι το τέλος. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Ο Παπαγιάννης έφυγε πολύ νωρίς, πήρε συμβολέα τον Παναθηναϊκό βέβαια. Πόσα παίρνει. Κάνα 500. 500! Πάμε. Νομίζω και 5 χρόνια. Όσα παίρνει η Ντίγη. Κατάλαβες οπότε. Παπαπέτρου. Παπαπέτρου στο Παναθηναϊκό υπέγραψε 3 χρόνια 2,1. Λεφτά. Άστα, μιλάμε για δάγκωμα τώρα, θανάτου τέλος πάντων. Φέτος παίζει καλά, δεν μπορώ να πω κάτι. Που έχει βγει και μετά παίζει καλά. Ο σύντροφος της Άννας. Βεβαίως, γαμπρός. Θα έρθει η ώρα που θα πάει. Όταν αφήσει το κορίτσι έτσι. Αρθεί η ώρα. Μόνο αγάπη. Ναι, ακόμα μαζί είναι με τον Ιωάννη. Μόνο αγάπη. Έχουν σίγουρα τον Ιωάννη. Χρόνο και παραπάνω. Όποτε ο Νίκος λέει τη λέξη Ιωάννη, θυμάμαι εκείνη τη στιγμή που μου λέγε με τον κύριο Παύλο του συγχωρεμένο. Ιωάννη, αγόρι μου. Ιωάννη. Να μην μάθει το παιδί στα λεφτά. Ναι, μάθει το παιδί. Και οι άλλοι που είχε πάρει Παναθηναϊκό σε ένα προτάσμα ευρωπαϊκό και πήγαν στα μπουζούκια και πήγαν στον τυφώνα. Και κάναν το θράσος να του πούνε ότι αντί ξέρω εγώ για 30 εκατομμύρια για εσάς πρόεδρε 25. Κάτσε ρε φίλε, με κόβεις εμένα, σου ζήτησα να μου κόψεις. Σε παρακαλώ. Θα κάνεις ψαλίδι στο Θανάση για να κόπουλο. Σε παρακαλώ ρε. Πάρε 90 και τα 10 δικά σου. 24 του μήνα στο Black Hole of Athens. Το γνωστό κλαμπ του DPG. 24 του μήνα παίζει. Είναι δικό του. Ναι ρε φίλε. Τώρα, δικό του δεν ξέρω, η μετοχική σύνθεση ποια είναι. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Αλλά είναι εκεί τέλος πάντων. Ναι, έχει σχέση, ας πούμε, με αυτό το μαγαζί. Ναι. 24 του μήνα, Black Hole of Athens presents DPG 7000. Θα παίξει μουσική αυτός. Ας το διάβολο. Βεβαίως. Βεβαίως, 24 του μήνα. Και είμαστε ακόμα εδώ. Δεν πλησιάζεις. Δεν πλησιάζεις. Γιατί? Λένε ότι είναι η πιο σκληρή πόρτα στην Αθήνα. Έτσι λένε. Όντως, και το έχω παρατηρήσει και εγώ, δεν υπάρχουν ντοκουμέντα. Δηλαδή. Στα διάφορα κλαμπ, μαγαζιά, ρε παιδί μου, βλέπεις story και τέτοια, εκεί δεν. Τίποτα. Δεν. Και είχα δει ένα, αλλά μου φάνηκε πολύ fake news αυτό. Το είχε γράψει και όλος και το πρώτο θέμα, γνωστό και ως
Πρώτο ψέμα. Μπράβο. Ωραία. Δεν ήρθε ούτε εγώ, άλλος το είπε. Ούτε εγώ. Εσύ λέτε. Ότι και καλά σου βάζουν ταινία πίσω από την κάμερα, στο κινητό. Το οποίο μου φάνηκε υπερβολή και λίγο fake news, να σου πω την αλήθεια. Ωστόσο, ξαναλέω, δεν έχω δει τίποτα. Δεν έχω δει ποτέ ούτε φωτογραφία ούτε τίποτα. Ούτε story. Μπορείς να τη βγάλεις την ταινία, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Μπορείς να τη βγάλεις. Προφανώς δεν σου επιτρέπεται. Δηλαδή, τι γίνεται εκεί μέσα και δεν μπορείς να τραβήξεις τόρια. Κοίταξε, το να έχεις κλειπ, το καταλαβαίνω. Υπήρχαν και διάφορα παλιά μαγαζιά γενικότερα, ας πούμε, που σου λένε ότι δεν μπαίνουν όλοι ρε παιδί μου μέσα. Οκ, okay, δεκτών. Τώρα το άλλο μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Τώρα, το γιατί θα ρωτήσει κάποιος. Ναι. Δηλαδή τώρα περίμενε, θα πάει ο DPG να παίξει μουσική και η αυλή του που θα έχει. Θα είναι πολύ τσεκαρισμένος κόσμος. Δεν θα τραβήξει τώρα η αυλή του, ο άλλος πώς το λένε. Όχι, όχι. Θα το τραβήξει αυτό για προσωπική σχίση. Ναι. Προσωπική σχίση. Σχίση. Τώρα δεν ξέρω αν ο Λουπίνη θα κάνει τίποτα τέτοιο. Ναι, Λουπίνη και πέρα. Νομίζω ο Ηλίας Κάβε είναι εκεί πέρα. Ηλίας... είναι... γιατί ήταν στο παλιό τον τύπο, τέλος πάντων. Ναι, μεγάλη ιστορία. Θα τα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αυτά. Ναι. Όταν μας βγάλετε με αυτή την τοξικότητα εδώ πέρα και τις μετοχές και ξάνθη και το βάρ και αυτά. Εγώ. Θα συζητάμε τις ωραίες ιστορίες. Αυτό που έχει να κάνει με Παναθηναϊκό και το περιμένω με μεγάλη απομονησία και το λέω σοβαρά. Ναι. Είναι μια είδηση που βγήκε πριν ένα μήνα και όλο έλεγα θέλω να το συζητήσω με τον Νίκο και τώρα μας δίνεται και ευκαιρία έτσι κι αλλιώς. Η ταινία που θα γυριστεί για τον Παύλο, ρε φίλε, και θα παίζει και ο Δάνης Κατρανίδης. Ναι. Και θα παίζει και αυτός ο τύπος μοιάζει τον DBG. Από το κόκκινο ποτάμι. Όντως έχουν πολύ τρελή ομοιότητα. Ναι. Μοιάζουν πάρα πολύ. Τι να σου πω, ρε φίλε. Εγώ όταν είδα τη φωτογραφία που ανέβασε αυτός το οποίο στο κόκκινο ποτάμι, νόμιζα ότι στην αρχή είναι ο DBG. Αντιτροπαιοθήκη. Και το πέρασα βγαλέα. Ναι. Και θα γυριστεί ταινία, παιδιά, με το Δάνη Κατρανίδη να παίζει το Παύλο Γιαννακόπουλο. Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα. Ναι. Δεν ξέρω ποιο θα παίζει το Θανάση. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Θα πρέπει να κάνω ρεπορτάζ για να μιλήσω. Και σιγά που δεν θα υπήρχε κάποιο που να έπαιζε το DPG. Καλά, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Αν είναι αυτό, παίζει τα λεφτά, Ιωάννη. Λοιπόν, ακολουθεί και μία άλλη κουβή. Φίλε, περιμένει ο άνθρωπο να μπει. Πήγε 7.30. Ναι. Είδε τι ώρα περνάει η ώρα εδώ πέρα μαζί. Γι' αυτό θα κάτσει λίγο ακόμα. Εντάξει, και μετά θα αποχωρήσει. Λοιπόν, αυτά από εδώ, από την εκπομπή χωρίς όνομα. Μείνετε συντονισμένοι. Την επόμενη μια μισή ώρα ακολουθούν όλες οι αποκαλύψεις για όσα γίναν σήμερα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού από άνθρωπο που ήταν εκεί. Τον έχετε ακούσει σίγουρα καμιά 52 φορές σήμερα. Δεν πειράζει, θα ακούσετε και 53η. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Αυτά από εμάς. Πάω 24 σε λίγο.